Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για την οικία του Πρόκλου, ενός νεοπλατωνικού φιλόσοφου, και για την οικία του. Στην εδώ Διονύσου Αεροπαγίτου, 45-47 γωνία με την Προπυλών, ακριβώς απέναντι από το δίο του Ηρώδη του Αττικού, σωζόταν μέχρι πότινος η οικία του νεοπλατωνικού φιλόσοφου Πρόκλου. Το 1955 οι ανασκαφές έφεραν στο φως το ύστερο-ρωμαϊκό χτίριο που αποτελούσε την κυρίως οικία του. Το τμήμα του σπιτιού αποτελεί ο πεζόδρομος. Δύο νεοκλασικά χτίρια πριν από την οικία του Πρόκλου χτίστηκαν το 1914 η Άγια Σοφιά, όπου βρέθηκαν άγαλμα της Αθηνάς, προφανώς μέρος της περιουσίας του Σοφού. Τμήμα της οικίας ίσως να καλύφθηκε και από τη λέσχη των προσκόπων. Το έγκλημα έμελε να ολοκληρώσει στις αρχές του 2015 η παρούσα κυβέρνηση. Ολόκληρο το χτίριο καλύφθηκε με κιλά από χώμα. Όταν δεν ξαναπέρασε από εκεί, εμφανίστηκαν τρία βουνά από κοτρώνες. Καταστράφηκε η οικία περίπου 2.600 ετών. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να χτίσει κάποιο μοντέρνο δημόσιο χτίριο από πάνω από την οικία. Φυσικά και πριν αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε κάποια ταμπέλα που να επισήμαινε πως τον λόγο χτίριο ήταν η οικία του Μεγάλου Σοφού. Λάθος, υπάρχει μια ταμπέλα 200 μέτρα πριν από την οικία, πολύ παραπλανητική. Μόνο οι δήμονες και οι μελετητές ιστορίας θα μπορούσαν να εντοπίσουν το χτίριο. Οι τουρίστες και οι Έλληνες περαστικοί θα πρέπει να έχουμε αντικές ικανότητες για να το εντοπίσουν. Η ειρωνία της υπόθεσης. Ακριβώς από πίσω από την οικία του Πρόκλου βρίσκεται η εφορία αρχαιοτήτων. Πέρα από ελάχιστες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, το θέμα έχει μείνει ελάχιστα γνωστό στο ελληνικό κοινό. Τι θέσουν παίρνουν οι υπεύθυνοι της εφορίας αρχαιοτήτων και του Υπουργείου Πολιτισμού για το θέμα αυτό άραγε? Είναι ικανότητα ή σκοπιμότητα? Λίγο πιο κάτω το άσχημο αντιαισθητικό κουτί του Μουσείου Νεκροπόλεως. Ταυτόχρονα ο μεκαναϊκό στάφος της Αμάρφης στη Μεσσηνία κινδυνεύει από κατάρρευση. Αρκετές βυζαντινές εκκλησίες, μόλις λίγο έξω από το κέντρο των Αθηνών, Βοτανικών, Άγιους Συνάριους κτλ., είναι εγκατελειμμένες και υπό κατάρρευση. Τα υπέρογκα ποσά που λαμβάνει η Ελλάδα από την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάδειξη αρχαίων μνημείων, δεν δικαιολογεί την κατεδάφιση, την εγκατέλειψη ή τον πάζωμά του. Λίγα λόγια για τον σοφόν άντρα. Ο Πρόκλος, ο Λύκειος, γεννήθηκε από πλούσια οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη το 412 μετά Χριστό και πέθανε το 485 μετά Χριστό στην Αθήνα. Ο πατέρας του Πρόκλου, ο Πατρίκιος, κατήχε υψηλή θέση στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έφυγε από την Ξάνθο της Λυκίας και μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη. Το 431, ο Πρόκλος, μετά από τις σπουδές στην Αλεξάνδρεια, μετακόμισε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ο Πρόκλος διαδέχτηκε τον δάσκαλο του, τον Συριανό, στην Ακαδημία του Πλάτωνα το έτος 437, μετά τον θάνατο του τελευταίου. Ο Πρόκλος διδάχτηκε στα χαλιδαϊκά μυστήρια και τη μυστική θεωρία από τον Πλούταρχο των Αθηναίων και την κόρη του τελευταίου, την Ασκληπηγένεια. Ο Πρόκλος κατήχε τη θέση του αρχηγού της Ακαδημίας από το 437 ως το θάνατο του το 485. Μεγάλη διάρκεια. Ο Πρόκλος πέθανε σε ηλικία 73 ετών και θαύτηκε στο Λυκαβιτό. Τον Πρόκλο διαδέχτηκε στην Ακαδημία νεοβιογράφος και μαθητής του εβραϊκής καταγωγής Μαρίνος. Τα περισσότερα στοιχεία που γνωρίζουμε για τον Πρόκλο τα οφείλουμε στον Μαρίνο. Η διδασκαλία της Ακαδημίας δεν πείραξε τις χριστιανικές ρωμαϊκές αρχές, καθώς ο πλατωνισμός είχε πολλά κοινά με τον υπερκρατούσα χριστιανισμό. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες Θεοδόσιος Β, Μαρκιανός, Λέοντας Α, Λέοντας Β και Ζήνωνας έδειξαν ενοχή στον παγανιστή σοφό και τους ακολούθους του. Οι Ρωμαίοι Βυζαντινοί σεβάστηκαν τον σοφό. Οι σύγχρονοι πολιτικά αντίδες δεν το σεβάστηκαν, κατεδαφίζοντας την οικία του. Η οικία του νεοπλατωνικού φιλόσοφου Πρόκλου κατεδαφίστηκε.